Το πρώτο What the Fuck News για τη νέα σεζόν ξεκινάει από τώρα. Και είναι What the Fuck News 10, οπότε πάρ' τα μαλάκα, γάμι με ψηφιακούς χαρακτήρες άνιμε. Αν είναι δυνατόν. Το Lovely Excation είναι ένα video game το οποίο δημιούργησε η εταιρεία ανάπτυξης Hibiki το 2011. Ένα visual novel στο οποίο μπορείτε πλέον να παντρευτείτε ψηφιακά άνιμε. Μέσω της VR τεχνολογίας. Η προσθήκη αυτή έγινε από τους developers για να συζητηθούν φυσικά και να προσελκύσουν νέο κοινό. Στις 30 Ιουνίου στην Ιαπωνία έγινε ο πρώτος ψηφιακός γάμος από τον τυπά που βλέπετε εδώ. Ο γαμπρός φοράει το HTC Vive headset και δίπλα είναι αγαπημένη του άνιμε χαρακτήρας. Οπότε παντρεύεται άνιμε χαρακτήρα ψηφιακά και μόνο και γιατί υπάρχει και in real life, δηλαδή είναι άνιμε χαρακτήρας. Απλά δεν μπορείς να παντρευτείς άνιμε χαρακτήρα, μαλάκα. Λοιπόν, μάλιστα και για να το κάνουν πιο ρεαλιστικό, οι developers έδωσαν στον γαμπρό μια ειδική συσκευή φτιαγμένη από σφουγγάρι για να φιλήσει την ύφη. Συγχαρητήρια, είστε μαλάκες και επίσημα. Φυσικά έτσι μας χαρακτηρίζουν και οι γυναίκες όποτε μας κουβαλάνε μαζί τους για ψώνια και βαριόμαστε τη ζωή μας και θέλουμε να παίξουμε video games. Αν και εσείς είστε μέσα σε αυτούς, τότε στην Κίνα πρέπει να σας πω ότι φτιάχτηκε μόλις το οποίο οι άντρες παίζουν games, οπότε έχουμε μια ελπίδα ότι μπορεί κάποια στιγμή να γίνει αυτό και στην χώρα μας. Συγκεκριμένα, στο Global Harbor Mall που βρίσκεται στη Σανγκάη της Κίνας άνοιξαν gaming pods. Τι είναι τα gaming pods? Η γυναίκα πηγαίνει για ψώνια και σας αφήνει μέσα και παίζετε video games. Τα gaming pods λοιπόν, τα συγκεκριμένα έχουν games όπως Street Fighter Alpha 3 και Tekken 3. Εντάξει, είναι λίγο παλιότερα, δεν πειράζει, κάποια στιγμή μπορούν να μπουν και τα πιο σύγχρονα. Σε αυτά τα δωμάτια, τα οποία αναφέρονται ως husband restrooms, θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως αποθηκευτικοί χώροι ανδρών ή χώροι πάρκινγκ ανδρών. Γιατί πολύ απλά παρκάρεις τον άντρα σου, παίζει video games και εσύ μπορείς να πας, κυρία μου, και να δεις όσες βιτρίνες θέλεις, να κάτσεις με τις ώρες να ψάξεις για τα ρούχα που θες να αγοράσεις και να μην μας τραβολογάς για τον ένα και τον άλλο λόγο. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ναι, σίγουρα αν σκοπεύει η γυναίκα, ας πούμε, να αγοράσει ρούχο ή εσώρουχο, πρέπει να έχουμε και μια γνώμη να πούμε μας αρέσει ή όχι. Αλλά υπάρχουν μερικές οι οποίες το παραξηλώνουν, δηλαδή μπορούν να πάνε και σε 10 μαγαζιά για να αγοράσουν ένα ρούχο. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να πας σε ένα gaming pod, να λιώσεις με τις ώρες και όταν τελειώσει η αγαπημένη σου, μπορείς να βγεις έξω και να συνεχίσεις τη βόλτα σου. Και επειδή What the Fuck News χωρίς πορνό δεν γίνεται, υπάρχει η ταινία πορνό Private Lesson, η οποία παραπέμπει στο Summer Lesson VR. Ξέρετε αυτό το VR παιχνίδι στο οποίο είναι μια νεαρή Ιαπωνέζα μαθητριούλα. Λοιπόν, στο Private Lesson πολύ απλά πήρανε αυτό το VR παιχνίδι και το έκαναν ταινία πορνό. Πρωταγωνιστή η Ρένα Αόι, η οποία κάνει τη μαθητριά της και μοιάζει, έτσι λέει ο Γιώργος Λόλα τώρα που γράψε το άρθρο, μοιάζει κάπως την πρωταγωνίστρια, καμία σχέση, μπροστά της είναι πατσαβούρα. Το Private Lesson έχει διάρκεια 46 λεπτά. Ειλικρινά δεν έχουν αφήσει ούτε ένα video game το οποίο να έχει γλιτώσει από το να γίνει τσόντα. Έχουν πιάσει το Metal Gear Solid με την Quiet, το Final Fantasy με την γυναίκα μηχανικό. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Βέβαια και οι developers θα θέλει ο κόλος τώρα μεταξύ μας γιατί με αυτά που πάνε και συνδυάζουν. Λοιπόν, τώρα σας έχουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Sack Souls. Υπάρχει ένα mod το οποίο λέγεται Sack Souls και είναι έργο του Gamer Abject, ο οποίος εισήγαγε τον Μολδαβό σαξοφωνίστα Σεργέι Στεπάνοφ, για όσοι τον ξέρουν με αυτό το βίντεο θα καταλάβετε αμέσως από τη μουσική ποιος τύπος είναι, έμεινε στο ίντερνετ γνωστός ως Epic Sax Guy. Τι έγινε λοιπόν, τον έχουν εισάγει μέσα στο Dark Souls μέσω ενός mod. Πέρα από αυτό, ο modder πρόσθεσε όχι μόνο θρυλικό σαξόφωνο, αλλά και μια κιθάρα και ένα αρμόνιο σαν όπλα. Είναι ορισμός του καψίματος, το αποτέλεσμα είναι αυτό το επικά γελίο βίντεο κλιπ που βλέπετε. Πάμε σε πιο καταστραμμένες ειδήσεις. Βρέθηκε άνθρωπος ο οποίος ξόδεψε 41.000 δολάρια σε πλαστικές για να μοιάσει στον Squall Leonhardt. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Αμιρούλ Ριζουάν Μούσα, έναν 29χρονο από την Μαλαισία, ο οποίος ήθελε να γίνει ίδιος ο Squall Leonhardt από το Final Fantasy. Τώρα, τι σκέφτηκε ο τύπος για να γίνει έτσι ακριβώς και αν το θεώρησε ότι αυτό, ξέρω εγώ, είναι εγωιτευτικό, γιατί δεν ξέρω, προφανώς πρέπει να απευθύνεται στις κοπέλες που παίζουν Final Fantasy, δεν εξηγείται αλλιώς, ή να είναι τόσο φαν, ας πούμε, της σειράς. Οι φωτογραφίες του πάντως έγιναν viral, ενώ τον έγραψαν και οι εφημερίδες της Μαλαισίας. Συγχαρητήρια έχω να πω, αντί να δώσει χρήματα σε κάποιους που τα έχουν ανάγκη, πήγε και τα χάλασε έτσι σε πλαστικές. Ο ίδιος βέβαια αναφέρει πως έχει δεχτεί λεχτικές επιθέσεις από κάμποσο κόσμο.
Και αρκετοί μάλιστα επιχειρούν να τον δουν και να τον προσβάλλουν και από κοντά. Ο τύπος πάντως στα 16 του είχε περάσει αναμοβλογία, η οποία του άφησε πολλά σημάδια στο πρόσωπο και του δημιούργησε θέματα στην αυτοπεποίθηση, γι' αυτό και αποφάσισε να κάνει όλες αυτές τις πλαστικές. Λοιπόν, και περνάμε στο τρέιλερ του Agents of Mayhem, για το οποίο η εταιρεία ανάπτυξης Volition και η Deep Silver, ο publisher, συμφώνησαν ότι γιατί όχι, ας ανεβάσουμε ένα τρέιλερ στο YouPorn, όπως συχνάζουν πάρα πολλοί gamers. Έτσι λοιπόν ανέβηκε ένα τρέιλερ το οποίο ονομάζεται Leaked Agents of Mayhem Deep Under the Covers Hollywood Sex Tape. Και καλά μια sex tape που διέρευσε για το Agents of Mayhem. Είναι μια υποτιθέμενη κασέτα τέλος πάντων, έφτιαξαν την developers ένα βίντεο και το ανέβασα στο YouPorn προκειμένου να γίνει ας πούμε το παιχνίδι viral. Βέβαια το Agents of Mayhem τα πάει συμπαθητικά από πωλήσεις. Okay. Εντάξει, είναι και αυτό ένας τρόπος marketing, δεν το έχουμε ξαναδεί, το είδαμε, συνέβη και αυτό, το ζήσαμε. Περνάμε στην Ιαπωνία και πάλι, όπου από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται τα κουφά. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί CG πολίτρια σε ιαπωνικό σούπερ μάρκετ. Πώς ακούγεται αυτό, μπορεί άνετα να φάει τις δουλειές από τις real life πολίτριες. Λοιπόν, υπάρχει μια ψηφιακή πολίτρια, η οποία λέγεται Asahi και σας εξυπηρετεί. Περνάτε λοιπόν από κάπου, θέλετε να αγοράσετε κάτι και πολύ απλά βλέπετε αυτήν εδώ την κοπέλα στο βίντεο, η οποία έχει ένα έτοιμο μήνυμα και σας κάνει μια παρουσίαση των προϊόντων. Φυσικά μετά από αυτό καταλαβαίνετε ότι αν επεκταθούν τέτοιες πρακτικές και εκτός Ιαπωνίας, στο τέλος θα καταλήξουμε οι κοπέλες που κάνουν δουλειά στα promotion να μην μπορούν πλέον να εργαστούν. Συνότι προτιμάμε σίγουρα real life κοπέλες από promotion και όχι μία ψηφιακή γκόμενα. Και περνάμε φυσικά στην είδηση που όλοι περιμένατε, στο Fight of Gods. Έχει βγει ένα fighting στο οποίο επιλέγεται θεούς και άγιους. Αυτό στα video games δεν το έχουμε δει σε τέτοια έκταση. Έχουν βγει διάφορα games, fighting μάλιστα, και είναι κάνα δυο στα οποία επιλέγεται άγιους. Δεν είναι τόσο γνωστά γιατί είναι flash games, αλλά είναι το πρώτο video game στο Steam, από όσο γνωρίζω, στο οποίο μπορείς επιλέξεις τον Ιησού, το Βούδα, το Μωυσή, το Δία, τον Όντιν και διάφορους άλλους θεούς και άγιους και να παίξεις ξύλο. Και μάλιστα ο κάθε θεός ή άγιος έχει τη δικιά του ειδική ικανότητα. Π.χ. ο Ιησούς έχει μια ικανότητα στην οποία βγαίνει προς τους ουρανούς και πετάει, ξέρω εγώ, μια τεράστια ακτίνα. Μετά έχουμε τον Μωυσή, ο οποίος καρφώνει το ραβδί του και δημιουργεί ένα θαλάσσιο κύμα. Το Fight of Gods της ταϊβανέζικης εταιρείας ανάπτυξης Digital Crafter δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά φυσικά έχει δημιουργήσει μεγάλο ντόρο μόνο και μόνο επειδή έχει συζητηθεί στο ίντερνετ. Η τιμή του by default είναι 8 ευρώ, είχε και μία έκπτωση 40% αυτές τις μέρες στα 4,75 ευρώ. Θα μείνει σε early access για 6 με 9 μήνες και μετά θα κάνει release. Θεωρώ ότι αν σταματήσει να συζητιέται, κάποια στιγμή θα ξεχαστεί. Γιατί δεν είναι κάτι το φοβερό. Αν ένας μεγάλος publisher έβγαζε video games το οποίο να υπήρχαν άγιοι και θεότητες, σίγουρα θα γινόταν της κακομοίρας. Αλλά πολύ απλά η publisher P-Cube Games δεν είναι και τόσο γνωστή εταιρεία, οπότε όταν είχαμε γράψει ήδη στο GameOrGR δεν ήταν και τόσο γνωστό το παιχνίδι, είχε γύρω στα 10.000 views στο βίντεο, τώρα έχει ξεπεράσει τα 200.000 views. Λοιπόν, έχει γίνει της κακομοίρας και ειδικά σε χώρες που υπάρχουν πολύ βαθιά θρησκευόμενοι άνθρωποι, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, υπάρχουν αντιδράσεις ότι για ποιο λόγο να βγει ένα τέτοιο παιχνίδι και δεν πρέπει να κάνουμε πλάκα με τη θρησκεία κτλ. Σταματήστε να παίρνετε τόσο πολύ στα σοβαρά όλα αυτά τα πράγματα. Είναι απλά ένα video game. Τελεία. Τελειώνει εκεί. Είναι όλο εικονικό, είναι όλο για την πλάκα του που κάνουν οι τύποι, για την κάβλα τους και τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Δεν έχει σημασία αν πιστεύει κάποιος ή δεν πιστεύει. Μπορεί απλά να πάρει και να το παίξει και να περάσει καλά. Τα διαθέσιμα mods που έχουν ανακοινωθεί είναι Arcade, Versus και Training. Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα παίζεται και online ή αν θα είναι μόνο Local Versus, αλλά υποθέτω ότι μετά από τόσο ντόρο που έχει γίνει και με τις πωλήσεις που κάνει το παιχνίδι, είναι πολύ πιθανό να μπει και online multiplayer για πλάκα. Το θεωρώ δηλαδή σχεδόν δεδομένο και πιστεύω ότι τα ιαπωνέζικη εταιρεία Digital Crafter θα γίνει ο πρώτος μάγκα. Τώρα, σε περίπτωση που προσταθεί στο μέλλον κάποιο DLC με τον Μωάμεθ,
δεν θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί, γιατί πραγματικά εκεί θα σκάσουν οι μουσουλμάνοι με αεροπλάνα στην Ταϊβάν, θα προσγειώνονται και θα ορμάνε κατευθείαν στα γραφεία της εταιρείας ανάπτυξης να βάλουν βόμβα. Ή βασικά, όσοι είναι ήδη τέλος πάντων μουσουλμάνοι και μένουν στην Ταϊβάν, πολύ απλά θα μπουν καμικάζι κατευθείαν στα γραφεία. Φαντάζομαι ότι ήταν ένα θέμα να με γίνει αρχή. Άμα θα γίνει αρχή, στο μέλλον θα δούμε και άλλα video games που θα έχουν μέσα θρησκεία. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει βγει ένα action game με τον Ιησού, ας πούμε, και να γίνει ένας άλλος πανικός. Το ότι δεν έχει γίνει όλες αυτές τις δεκαετίες σημαίνει ότι κάποιοι φοβόντουσαν το θέμα. Τώρα, επειδή ξεκίνησε αυτό, μπορεί στο μέλλον να περιμένετε και άλλα video games, γιατί άγνωστες εταιρείες ανάπτυξης για πλάκα μπορούν να φτιάξουν τέτοια video games για να γίνουν γνωστές με βάση τον τόρο που θα ακολουθήσει στο ίντερνετ. Και επίσης υπάρχει και Gallup, πρέπει να σας πω, στο οποίο ψηφίζεται ποιοι θεοί και άγιοι θέλουν να αποσταθούν σε μελλοντικά updates του παιχνιδιού. Έτσι, όμορφα και δημοκρατικά. Και περνάμε και στην τελευταία είδηση για σήμερα. Το House Party, το οποίο απαγορεύτηκε στο Steam, πρόκειται για ένα party game όπου περιφέρεστε σε ένα party, πίνετε, παίζετε ξύλο και μιλάτε με άλλες γυναίκες με σκοπό να τις ρίξετε στο κρεβάτι. Το συγκεκριμένο video game απαγορεύτηκε από το Steam, σημείωσε 35.000 πωλήσεις, μετά από μια εβδομάδα η Valve το έριξε γιατί θεωρούσε ότι έχει μέσα πορνογραφικό περιεχόμενο. Πάρα πολλοί διάσημοι YouTubers είχαν ανεβάσει βίντεο γι' αυτό. Και τελικά τι έγινε, το House Party ξανανέβηκε στο Steam με λογοκριμένο περιεχόμενο. Δηλαδή, πολύ απλά μπορεί να αφαιρέθηκαν κάποιες σεξουαλικές σκηνές, να κόπηκαν πράγματα. Οπότε, όσοι το είχαν αγοράσει από πριν, έλαβαν ένα update και στη συνέχεια περάστηκαν όλες αυτές οι λογοκριμένες σκηνές. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η έκδοση του Pirate Bay κάνει πολύ μεγαλύτερη θράψη. Αυτά ήταν για σήμερα τα What the Fuck News. Πρώτο επεισόδιο για τη νέα σεζόν. Θα μπορούσα να μιλάω για τριπλάσιο χρόνο, γιατί έχουν βγει πάρα πολλές ειδήσεις μες το καλοκαίρι, δουλεύουν όλοι για εμάς. Στο επόμενο What the Fuck News θα έχουμε επίσης πολλές ακόμη αστείες ειδήσεις από τον χώρο των games και από εμάς να ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Like, share, subscribe και αφήστε ένα σχόλιο με το ποια ειδήσεις σας άρεσε περισσότερο. Bye!